Οι ανεξέλεκτες πυρκαγιές ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στο προσκήνιο και οι επιπτώσεις στους ανθρώπους και στη φύση είναι δραματικές. Σίγουρα, ό,τι ακούσαμε σήμερα από τους αρμοδίους δεν μας καθησυχάζει, γιατί από ό,τι φαίνεται οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν ανεξέλεκτες πυρκαγιές, που δεδομένων των συνθήκων μπορεί και να τις ξανάχουμε και αυτόν το καλοκαίρι. Έχουμε αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Έναν από αυτών είναι γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, το σύστημα δηλαδή άμεσης ενημέρωσης των πολιτών μέσω του αριθμού 112, το οποίο θα μπορούσε να στείλει μήνυμα στους πολίτες της περιοχής για την εκένωση και στα αγγλικά και στα ελληνικά, εφόσον υπάρχουν και αρκετοί ξένοι. Δεύτερο, ερωτήσαμε και περιμένουμε απάντηση αν ζητήσαμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να μας δώσει άμεσα δορυφορικούς χάρτες για να συνδράμουν στην καταπολέμηση της μεγάλης πυρκαγιάς, διότι θα είχαμε μια πολύ καθαρή εικόνα που βρίσκονται εστίες πυρκαγιάς. Τρίτο, πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια για να ενοικιάσει πτυτικά μέσα είτε από τη Ρωσία ή άλλες χώρες, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα, ποια είναι η υπηρεσία που χειρίζεται αυτά τα συμβόλαια. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και τέταρτο θέμα που συζητήθηκε είναι ότι ακόμα περιμένουμε από το Τμήμα Δασών να υποβάλει νομοσχέδιο για να μπορούν περιμετρικά των δασών να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες, τις οποίες εισηγήθηκαν πριν 3 χρόνια ο κύριος Θεοπέμπτου, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Από ό,τι μάθαμε, ακόμα βρίσκεται υπό εξέταση αυτό το νομοσχέδιο. Όμως η πυρκαγιά έγινε, οι περιουσίες χάθηκαν, οι ζωές ανθρώπων χάθηκαν και σήμερα κλαίμε επί ερυπείο. Γι' αυτό, αυτόν το καλοκαίρι θα πρέπει να τρέξουμε με τα χίλια για να προλάβουμε άλλη καταστροφή.